Να ξεκινήσω από τα βασικά για να αλλάξουμε και λίγο το κλίμα. Ναι. Να σας πω ότι από καταβολής ευρωπαϊκού διαφωτισμού και ευρωπαϊκού πολιτισμού, οι άνθρωποι συγκρότησαν κοινωνίες για να απαλλαγούν από το άγχος της επιβίωσης που είχαν στη ζούγκλα. Αυτό το διατύπωσε ο Τόμας Χόμπς, το διατύπωσε ο Ζαν-Ζακ Ρουσό και αυτές είναι οι λεγόμενες θεωρίες του κοινωνικού συμβολέου. Τι λένε με λίγα λόγια αυτές τις θεωρίες? Ότι ο άνθρωπος στη ζούγκλα κινδύνευε καθημερινά για την επιβίωσή του και έτσι εκχώρησε μέρος της κυριαρχίας του και της ιδιωτικότητάς του στον ανώτατο άρχοντα, με αντάλλαγμα τι? Να προστατεύσει το δικαίωμά του στην αυτοσυντήρηση και το δικαίωμά του στην επιβίωση. Λοιπόν, για να προστατευτεί και ο αδύναμος μέσα στην κοινωνία που ζούμε και να έχει, για παράδειγμα, ένα πείδωμα ο ανάπηρος, για να έχουμε έτσι συντάξεις στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, πρέπει αυτό κάπως να το διασφαλίσουμε. Μέχρι σήμερα, ο πιο γνωστός τρόπος διασφάλισης, και δεν λέω μόνο για την τρέχουσα κυβέρνηση, αλλά και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ήταν μέσω δανεισμού. Δηλαδή, με λίγα λόγια, προσφέραμε κοινωνική πολιτική με δανεικά. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν παραχθεί χρήμα. Και συνεπώς. Μα δεν παράγουμε τίποτα πια, κύριε. Μπράβο, λοιπόν. Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα πια. Ακριβώς. Αν δεν παραχθεί χρήμα και αν δεν φορολογηθεί αυτή η παραγωγή, δεν πρόκειται ουσιαστικά να προσφέρουμε ποτέ κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Πατάτες Μποτσουάνα, έχουμε δαιμονοποιήσει την επιχειρηματικότητα. Έχουμε δαιμονοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα. Λέμε, για παράδειγμα, στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα ότι είναι τσιράκια των αφεντικών. Και βλέπουμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι κατεξοχήν εργαζόμενοι. Βλέπουμε τις καθαρίστερες, δηλαδή, για παράδειγμα, του Υπουργείου Οικονομικών να είναι το νούμερο ένα αντικείμενο προστασίας των αριστερών κομμάτων και τις καθαρίστερες. Του ιδιωτικού τομέα να τις θεωρούν ξεφτυλισμένες, γιατί έχω ακούσει και τέτοιες εκφράσεις. Μην ενισχύεται το κοινωνικό αυτό αφεντικό, και πάει λέγοντας. Κύριε Πέρο, εσείς τον ενισχύετε. Εσείς αναφέρεστε. Με αυτά που λέτε. Αυξήθηκαν έτσι, οι έλεγχοι, τα περί διαφωτισμού είναι γνωστά. Υπάρχουν τεράστιες ανισότητες αυτή τη στιγμή. Και ξέρουμε να μιλήσουμε πολύ καλά σύστημα, για αυτά, λόγω της και στο συνταξιοδοτικό σύστημα και στο μισθολογικό σύστημα. Αυτή τη στιγμή κατατέθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ένας απολογισμός από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ξέρετε ότι έχουμε 7,7% υστέρηση φορολογικής εισπράξης. Ο στόχος ήταν 34,4 δισεκατομμύρια και εισπράξησαν 31,6 δισεκατομμύρια. Είχαμε 7,7% υστέρηση και είχαμε και 2,5% υστέρηση στην εισπραξιμότητα του ένφια. Και βλέπουμε ότι διαχέονται στα μέσα ενημέρωσης ότι έγιναν περισσότεροι έλεγχοι αριθμητικά. Με το ιδιωτικό χρέος να καλπάζει. Σαφέστατα. Και βλέπουμε ότι 3 δις ήταν οι οφειλές προς ιδιώτες προμηθευτές το 2014 και εκτοξεύτηκαν στα 4,7 δισεκατομμύρια το 2015. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Και επίσης, το πρωτογενές πλεόνασμα που ισχυρίζεστε εσείς ότι φέρατε, δεν υπολογίζεται το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το οποίο είναι 7,1 δισεκατομμύρια. Και αυτό στην ουσία σας το κάνουν ένα δωράκι οι Ευρωπαίοι, μη αφήνοντάς σας να μην το υπολογίσετε μέσα σε αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα. Ξέρετε κάτι. Ο κύριος Τσίπρας διέδωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι, κοιτάξτε, αυξήσαμε σε αριθμό τους ελέγχους και αυτό ήταν έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Μα το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε 7,7% μικρότερα έσοδα. Και για ποιο λόγο ήταν, αφού έγιναν περισσότεροι έλεγχοι, για ποιο λόγο απέδωσαν λιγότερα έσοδα? Μήπως επειδή είναι λόγω του διεφθαρμένου ελεγκτικού μηχανισμού? Μήπως η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με αυτό το τεράστιο αναξιοκρατικό σύστημα γεμάτο διεφθαρμένους και ελεγκτικούς μηχανισμούς και πρόσωπα οδηγεί στην ουσία σε μειωμένα φορολογικά έσοδα? Μήπως έχετε ανοίξει ένα πόλεμο με τον επιχειρηματικό τομέα και δεν θέλει στην ουσία ο υγιής επιχειρηματίας να δραστηριοποιηθεί και ψάχνει άλλες λύσεις? Και βλέπουμε αυτός ο πόλεμος να διευρύνεται. 45% κλίμακες φορολόγησης, 20% εισφορές, 100% προκαταβολή φόρου. Αν λαβαίνει 100 ευρώ, τα 80 ευρώ τα δίνει στο κράτος. Και του ζητάμε και τον λόγο από πάνω τι, και τον λέμε ότι είναι και μερκελιστής, τον λέμε ότι είναι και δοσύλλογος. Μέχρι πού θα φτάσει αυτό το κλίμα? Διάλειμμα, πάμε στην. Θα επισέψουμε στην κυρία Χρυσούλα Βορδόνη. Στην άλλη, λοιπόν, είναι καλό. Λοιπόν, προσέξτε κάτι πρωτοφανές. Στο άρθρο 39 του νομοσχεδίου υπάρχει. Του επικείμενου. Του νομοσχεδίου του ασφαλιστικού, δηλαδή, το οποίο έχει δημοσιευθεί από το μεσημέρι της Τρίτης. Λοιπόν. Εκεί τι αναφέρει η καταγράμμα? Προσπαθεί καταρχάς να μας πει ότι το 20% των κερδών ενός εταίρου, για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση, θα πάει σε ασφαλιστικές εισφορές του ΤΕΒΕ. Και εδώ πέρα εξηγεί με ποιο τρόπο υπολογίζεται το κέρδος ενός εταίρου, για παράδειγμα, σε μια ομόρυθμη εταιρεία. Πώς λοιπόν υπολογίζεται? Σου λέει, θα κάνουμε μια διαίρεση. Θα διαιρέσουμε το συνολικό μέρισμα της εταιρείας με το ποσοστό συμμετοχής του εταίρου. Καταγράμμα λέει, ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιρεών νοείται για την εφαρμογή του παρόντος το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού μερίσματος της εταιρείας διά του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή. Και εγώ το παίρνω στην πράξη. Έστω ότι το συνολικό μέρισμα της εταιρείας είναι 100 χιλιάρικα και έστω ότι εγώ είμαι 50-50 μέσα με κάποιον άλλον. Διαιρούμε τα 100 χιλιάρικα με το 0,5, γιατί το 50% είναι 0,5. Βγάζουμε 200 χιλιάρικα ότι είναι το δικό μου έσοδο.
Καταλαβαίνετε, αντί να βγάλουμε 50 χιλιάρικα, βγάζουμε 200. Είναι λάθος ολόκληρο το άρθρο 39. Είναι αδιανόητο. Και την προηγούμενη φορά που μας έλεγε ότι βάζουν την πολιτική πάνω από τους αριθμούς, ορίστε, όντως. Δεν ξέρουν μαθηματικά και βάζουν την πολιτική πάνω από τους αριθμούς. Και αυτό δημοσιεύτηκε μάλιστα εσχάτως και σε κοινότητα λογιστών, στο Tax Heaven. Και όλοι συμφωνούν ότι αυτό που λέω είναι έτσι ακριβώς. Λέει αν ο εταίρος αυτός φοράει ποσέτ ή γραβάτα. Κάτσε τώρα, περίμενε. Αντί να τον φορολογήσουν στις 50.000 ευρώ, τον φορολογούν σε 200.000 ευρώ. Και το είδανε τόσοι δεκάδες άνθρωποι και σύμβουλοι. Και αυτό το πράγμα μπορεί να περάσει στον νόμο. Και να ανατινάξουν την ελληνική οικονομία, καταλαβαίνετε τι λέμε. Να πω τώρα, κύριε Παυλόπουλε, αν έχει κυκλοφορήσει κάποιο λάθος σε ένα νομοσχέδιο. Μα τι κάποιο λάθος. Πληρώνετε τόσους συμβούλους, έχετε τόσους οικονομολόγους. Είναι δυνατόν. Ο κύριος Καρανίκας δεν το είδε γιατί έβλεπε την Ελλάδα. Ο κύριος Καρανίκας θα μπορούσε να το έβλεπε αυτό. Αφήστε, κύριε. Πάντως, εάν είναι έτσι, κύριε Σαραγιώτη, κύριε Ρώσε, παρακαλώ πολύ, αν υπάρχει τέτοιο θέμα, ας το δείτε. Και αν είναι λάθος, φαντάζομαι ότι κανείς δεν θα αρνηθεί να το διορθώσει. Έτσι. Είναι βέβαιο ότι είναι λάθος. Ανατρέξουν στο άρθρο 31 να δουν ότι είναι ακριβώς όπως ακριβώς το λέω. Και έχει απασχολήσει ολόκληρη την κοινότητα λογιστών σήμερα αυτό. Στάση του κύριου Πέρα, αν λοιπόν υπάρχει, θα βοηθήσετε πολύ κόσμο που κινδυνεύει να καεί. Φαντάζομαι ότι όταν κάτι βγαίνει σε αυτό. Δώσω μια απάντηση. Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω το κομμάτι. Κύριο Καρανίκα και όλο το δημόσιο. Εγώ δεν είπα για τον Καρανίκα. Γιατί το είχα για να το δείξουμε. Εδώ πέρα, σε αυτό το γράφημα, μπορείτε να δείτε από στοιχεία του ΟΣΑ επίσημα την αποδοτικότητα του ελληνικού δημοσίου. Ο κάθετος άξονας αφορά το κόστος και βρισκόμαστε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μέσο όρο. Δηλαδή, ότι πληρώνουμε το δημόσιο μας είναι σε κόστος στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οριζόντια στήλη είναι η αποδοτικότητα. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα, εδώ, σε αυτό το σημείο είναι η Ελλάδα, είναι στη χειρότερη αποδοτικότητα σε σχέση με τα άλλα κράτη. Δηλαδή, όλα αυτά τα ρουσφέτια που κάναμε όλο αυτόν τον καιρό και όλο αυτό το πελατειακό κράτος μας κατάντησαν σε αυτή την εικόνα. Όχι μόνο έχουμε το χειρότερο δημόσιο. Όχι μόνο αυτό τον καιρό, κύριε Πέρο. Όχι, ένα λεπτό. Κύριε Πέρο, ένα λεπτό. Όχι μόνο αυτό τον καιρό. Το δημόσιο. Τους τελευταίες δεκαετίες, δεν λέω τώρα. Εκτός αν κατηγορήσουμε τον κύριο Δρόσο και τον κύριο Σαρακιώτη ότι έφτασαν το δημόσιο στην κατάσταση που είναι σήμερα. Τουλάχιστον κύριε Πέρο να συγχωρείτε.